Φίλες και φίλοι, καλώς όρισατε. Καλώς σας βρίσκουμε σε μια εκδήλωση πάρα πολύ ιδιαίτερη, μια εκδήλωση στην οποία θα λέει κανείς ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα, ότι ξεκινάει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, και αυτό που μου είπαν από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι οραματίζονται να κάνουν κάποια πράγματα είναι να σπάσουμε το πρωτόκολλο. Όχι το υγειονομικό βέβαια, το καταλάβατε όλοι τι ακριβώς έχει συμβεί με τις ταυτότητες και όλα αυτά τα οποία έχει μπει στην καθημερινότητά μας τον τελευταίο καιρό. Σερβίς με τον Μπράουν. Προύσαλης, Τζουμάκας, μπάλα είναι μέσα. Του Φίνι Κασίρου θα κατακτήσουν το σετ με 25-20 και τον τίτλο για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Ένα νησί, μία ομάδα, πολλές προσδοκίες και όνειρα. Μπορεί το στοιχείο της θάλασσας να κυριαρχεί, αλλά όριό του είναι ο ουρανός. Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Αυτός είναι ο Φίνι Κασίρου. Το καμάρι του νησιού, η ομάδα πρώτη φωτοκυκλάδων. Η ανερχόμενη δύναμη του ελληνικού βόλεϊ. Μια ομάδα με διακρίσεις, αλλά και επιδιώξεις για να βγει πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Άσος από τον Φίνι Κασίρου. Μια ομάδα που δίνει το παρόν σε όλες τις σπουδαίες στιγμές του ελληνικού βόλεϊ, έχοντας να αντιμετωπίσει σκληρές και συχνά άνισες μάχες. Ένα πειρατικό, έτοιμο να κρουσέψει αντίπαλες έδρες, με πλώρη τις επιτυχίες και τα κύπελα. Σερβίς. Συνεχίζει και αυτό πολύ καλό. Με άσο θα τελειώσει το σετ ο Φίνι Κασίρου. Είναι το πλοίο που θα σαλπάρει από την Ερμούπολη για να διασχίσει τα γαλάζια νερά του ελληνικού αθλητισμού. Όμοια με εκείνα όπως και φέτος. Όπου στον τελικό του League Cup έκανε όλη την Ελλάδα να υποκριθεί στη δύναμη, το πάθος και την ανταγωνιστικότητα του Φίνικα. Σερβίς. Διαφορά είναι στον πόντο, οι δύο ομάδες είναι μαζί, άσος. Μια χρονιά σταθμός που ήταν το 2021 για ακόμα πιο μεγάλα, πιο σπουδαία πράγματα, αλλά με αφετηρία το 2012 και την κατάκτηση του πρώτου τροπέου. Βουλιασμένοι στη λογική και τη φιλοσοφία μιας ομάδας, δεν τα παρατά ποτέ, δεν εγκαταλείπει και κάνει διαρκώς περήφανους τους κατοίκους της Σύρου, που αποτελούν τον 7ο παίκτη σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Διοίκηση που βαδίζει στα χνάρια του πρωτοπόρου Δημήτρη Βικέλα, του Συριανού, που δόξασε στα πέρατα του κόσμου τη χώρα μας, όχι μόνο ως πρώτος πρόεδρος της ΔΟΕ, αλλά και ως ένας λόγιος ποιητής και πεζογράφος που μνημονεύεται στις μέρες μας. Ένας Φίνικας
με στήριγμα τους απλούς ανθρώπους της Ήρου, με πίστη και βασική δύναμη που τον σπρώχνουν μπροστά στην ιστορία.